Κλειστό μέχρι νεοτέρα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων μετά τη βλάβη στον αναβατήρα Στίγα που προκάλεσε χιονοστιβάδα Γίγας που καταπλάκωσε το χιονοδρομικό το πρωί της Κυριακής. Η τεράστια χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε όταν γινόταν η καθιερωμένη αποσυμπίεση του συσσωρευμένου όγκου χιονιού μέσω ειδικών κανονιών ήχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, ο όγκος της χιονοστιβάδας είχε πλάτος πάνω από 500 μέτρα και μήκους περίπου 450. Η ποσότητα του χιονιού που έφυγε από το μπροστινό μέρος της Στίγας υπολογίζεται πως ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους. Μετά από έλεγχο ειδικών από το εξωτερικό που ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας, δεν δίνεται να επισκευαστεί ο αναβατήρας Στίγα ώστε να λειτουργήσει τους επόμενους 2 μήνες, ενώ το κέντρο θα λειτουργήσει τις υπόλοιπες υποδομές του εντός των επόμενων ημερών. Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες ημέρες, καθώς ειδικός από την Αυστρία επιστρατεύθηκε από τον Δήμο προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση κατάρριψη των χιονοστιβάδων που απειλούν επισκέptες, προσωπικό και υποδομές στο κέντρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλείσιμο του χιονοδρομικού κέντρου έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης τουριστικής κίνησης για την περιοχή, με ξενοδόχους και τοπικούς επιχειρηματίες να φοβούνται ενδεχόμενη πτώση των τουριστών εξαιτίας της μη λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου.